Κύριε Αντωνιάδη, καλώς ορίσατε. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Αντωνιάδη. Ικανοποιημένη από τις εξηγήσεις, είπε κάτι παραπάνω από αυτά που είπε στο Εθνικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος χθες? Ωραία. Πολύ σύντομα, πριν σας απαντήσω, σε 10 δευτερόλεπτα να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον εντυνισμό της Διασποράς, γιατί στις Αμερικανικές εκλογές έχει επανεκλεγεί και ο γερουσιαστής ο κ. Μενέντες, ο Φιλελλήνας και Φιλοκύπριος, και στη Βουλή. Από τρεις οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν γίνει πέντε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει σχολιασμού και θα πρέπει να το σχολιάσει και η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο. Στο ερώτημα σας λοιπόν. Χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρούμε θετικό ότι παραδέχτηκε εμέσως πλην σαφώς την αποτυχία της πολιτικής την οποία έχει επιλέξει να ακολουθήσει όσον αφορά τη διαχείριση του διαλόγου αλλά και την ουσία της επιδιωκόμενης λύσης, αφού αποδέχεται πλέον ότι έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο το οποίο ο ίδιος δεν μπορεί να διασπάσει με την πολιτική που ακολούθησε και ψάχνει νέες ιδέες ή νέες λύσεις. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι είναι λάθος. Είναι μόνο του ιδίου η αποτυχία που διεφάνει χθες ή διεφάνει η αποτυχία όλων των προηγούμενων. Κοιτάξτε, σχολιάζουμε σήμερα. Που διαχειριστήκαν τον Κυπριακό. Γιατί αν υπήρχε κάποιος που. Του οποίου πέτυχε πολιτική, θα είχαμε λυμμένο το Κυπριακό. Δεν τους πιάνει όλους, και τον κύριο Χριστόφια και τον κύριο Παπαδόπουλο και πιο πίσω και τον κύριο Βασιλείου και τον κύριο Κυπριανού και τον κύριο Κληρίδη. Ο κάθε ένας από τους προηγούμενους πρόεδρους έχει κριθεί από τον λαό και θα κριθεί και από την ιστορία. Αυτή τη στιγμή κρίνουμε τον άνθρωπο, την πολιτική καλύτερα, όχι τον άνθρωπο, την οποία εφαρμόζει, έχει το συνταγματικό δικαίωμα και υποχρέωση να εφαρμόσει ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τη διαχείριση και του διαλόγου και του Κυπριακού. Η πολιτική αυτή λοιπόν είναι αποδοχή του πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι έχει αποτύχει, έχει οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο το οποίο δεν μπορεί να διασπάσει και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόοδος. Αντιθέτως, ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι ακόμα και συγκλήσεις τις οποίες είχε αποδεχτεί ή είχε συμβάλει στην επίτευξή τους, πλέον αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι λειτουργικές και πρέπει να ψάξει κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι ένα λάθος ή μια λάθος στρατηγική δεν μπορεί να διορθωθεί με μεγαλύτερα λάθη. Οπότε πρέπει να τερματιστεί άμεσα από το δημόσιο. Είναι λάθος στρατηγική ή λάθος τακτικές? Γιατί αυτό τα λέγαμε πριν και με τον κύριο Παπαδόπουλο. Το στρατηγική ή αλλαγή στρατηγικής, για να ασκήσουμε και μια κριτική στις δικές σας εισηγήσεις, προϋποθέτει και αλλαγή στόχου και αλλαγή βάσης. Ενώ η τακτική προϋποθέτει μια διαφοροποίηση τακτική που είναι αυτή ουσιαστικά που κρίνεται. Ναι, εσείς με έψιλο. Δεν θα παίξουμε τώρα με την λέξη. Όχι, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Έχουν τεράστια σημασία οι λέξεις. Λοιπόν, γι' αυτό σε συγκεκριμένα σημεία χρησιμοποιούμε τη λέξη στρατηγική και σε άλλες αναφορές χρησιμοποιούμε τη λέξη τακτική. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι ισοδύναμα. Η ουσία λοιπόν είναι ότι ένα λάθος δεν μπορεί να επιληθεί με ένα μεγαλύτερο λάθος. Γι' αυτό πρέπει να τερματιστεί άμεσα από το δημόσιο διάλογο κατά τη δική μας εκτίμηση ή οποιαδήποτε συζήτηση, ακόμα και για απόρριψη συνομοσπονδίας ή δύο κρατών, κάτι που έχει επισέλθει δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως από όλους μας, από εκεί και μετά. Η παραδοχή λοιπόν ή η αποδοχή του Προέδρου ότι αυτή η στρατηγική και η τακτική του δεν έχει λειτουργήσει όπως ο ίδιος θα ήθελε και όπως όλοι θα θέλαμε, προστάσει τη χάραξη μιας στρατηγικής συλλογικά στο Εθνικό Συμβούλιο, η οποία να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει. Να αξιοποιεί, αν θέλετε, προς όφελος μας την πιθανότητα αξιοποίησης του φυσικού μας πλούτου και παράλληλα να δημιουργεί το όποιο πολιτικό ή άλλο κόστος μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Τουρκία. Οι υψηλοί στόχοι, αλλά και οι υψηλές προσδοκίες και οι πανηγυρισμοί, όπως άκουσα πριν από λίγο, για την θετική μεν συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών στην Αμερική, ουσιαστικά όμως δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο. Είναι θετικό και πολύ καλά κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών που ταξιδεύει και κάνει αυτές τις επαφές. Κάθε επαφή είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά αυτές οι προσδοκίες που δημιουργούνται ή οι πανηγυρισμοί για πραγματικά χωρίς περιεχόμενο δηλώσεις, χωρίς καινούργιο περιεχόμενο δηλώσεις, μας έχουν κάνει ζημιά στο παρελθόν και στο Κράσ Μοντανά και παλαιότερα. Συλλογικά λοιπόν, να αντιληφθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη λάθος τακτική που έχει ακολουθήσει τόσο στη διαχείριση του διαλόγου, τόσο στον επιδιωκόμενο στόχο, και δεν λέω να ξεφύγουμε από την τριζωνική ομοσπονδία, αλλά της λειτουργικής λύσης, η οποία προφανώς αυτό που οραματιζόταν αντιλαμβάνεται πλέον ότι δεν είναι λειτουργικό, να σταματήσει η αναβάθμιση άθελα ή εθελούσια
του κατοχικού ηγέτη και του κυρίου Ταλά στο παρελθόν και του κυρίου Ακίντζου σήμερα και η υποβάθμιση εμέσως πριν σαφώς της Κυπριακής Δημοκρατίας και να χαραχθεί μια στρατηγική. Δεν θα πω νέα στρατηγική, γιατί εγώ δεν θέλω να παραπέμψω στη δικιά μας θέση. Δεν είναι ώρα ούτε για αυτοδικαίωση, ούτε για έντονη κριτική. Λοιπόν. Είναι ώρα για χάρεξη στρατηγικής που να μας βγάλει από το αδιέξοδο, να επαναρχίσει ο διάλογος σε μια βάση που μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμόσιμη και λειτουργική λύση. Να ακούσουμε και τον κύριο Χρυσοφίδη. Ωραία. Τι κρατήσατε εσείς από τις χθεσινές αναφορές του Προέδρου? Έχτε, θέλω να πω κάτι, διότι αν δεν το πω θα νιώθω πολύ άσχημα. Ελεύθερα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο μόλις έγινε είναι εν ολίγης με ευθύνη της κυβέρνησης απαραδέκτο. Ποιο? Δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα διάλογο εδώ, κυβέρνηση-αντιπολίτευση, και επέμεναν για ακόμα μια φορά να μιλήσουν μόνοι τους, με μια συμπεριφορά υποτιμητική προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά επιτρέψτε μου να πω και προς τον λαό. Διότι μέσα από τη σύνθεση, την αντίθεση και τη σύνθεση, μέσα από τη διασταύρωση επιχειρημάτων, θα μπορούσε και ο κόσμος να καταλάβει καλύτερα, ναι, το τι συμβαίνει. Η θέση την οποία καλούμαστε και εμείς ως δημοσιογράφοι να σεβαστούμε είναι ότι τα κόμματα συνομιλούν με τα κόμματα. Ίσως δεν έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης, γιατί όταν προσκαλέσαμε την κυρία Βασιλείου, την προσκαλέσαμε για να είναι σε πάνελ, παραγνωρίζοντας άθελά μας ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι όπως οι κρατικοί αξιωματούχοι, δεν παρευρίσκονται σε κομματικά πάνελ. Άρα ίσως αυτή είναι, είναι και μια... δικό μας το μερίδιο. Είναι μια προσέγγιση εντελώς διαφορετική. Δώσαμε διαστασμή. Την ευκαιρία, δεν υπήρξε έδαφος. Αγαπητή μου Κατερίνα, θεσμικά υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Και η δημοκρατική λειτουργία αυτού του πολιτεύματος επιβάλλει το διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή έκανα και εγώ αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι εμείς ακόμα και στο ΡΙΚ για να πάμε, έπρεπε να πάμε με έναν εκπρόσωπο τότε του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν βοηθά τη λειτουργία της δημοκρατίας να κρύβονται τα κυβερνητικά στελέχη ή να εξαντλούνται σε μονολόγους. Πάση περιπτώσει, επί της ουσίας. Ο κύριος Αναστασιάδης εχθές μας είπε όλων εκείνων το ιστορικό το οποίο έχει πει πολλές φορές και στο διατάφτα απέτυχε να εξηγήσει στον λαό τι ακριβώς θέλει να κάνει. Έδωσε και παράδειγμα όμως, κύριε Χρυσοφίδη. Τι παράδειγμα έδωσε? Το παράδειγμα με τον αγωγό, για ωραία, παράδειγμα. Πριν να πάμε στον αγωγό, να σας πω το εξής. Ο κύριος Αναστασιάδης περίμενε όλος ο λαός ότι θα μπει επιτέλους τι εννοούν το πράγμα, πώς θα λειτουργεί. Και ανταυτού είπε ότι πρέπει να κάνουμε, θα ζητήσω γνωμάτευση από διεθνολόγους. Έτσι. Άρα, παίρνουμε μία θέση. Παραδέχεται ο ίδιος ότι αυτή τη θέση την εγκατέθεσε και στον κύριο Τσαβούσογλου ήδη, πριν να ακούσει καν τις πολιτικές δυνάμεις. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή που συζητούμε, δεν ξέρει τι συγκεκριμένο είναι αυτό το πράγμα το οποίο θέλει να κάνει. Είπε πολύ σωστά ότι χρειάζεται να γίνει πολύ καλή προεργασία για να ξαναπάμε στις διαπραγματεύσεις. Λυπούμε να παρατηρήσω όμως ότι ο ίδιος είναι απροετοίμαστος. Και έχει και άλλες κορυφαίες αντιφάσεις η προσέγγιση του κυρίου Αναστασιάδη. Δεν μπορεί να λέει από τη μια ότι πρέπει περίπου να είμαι τρελός να αφήσω το παράφρον, να αφήσω το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο όντως εμπεριέχει σημαντικές θέσεις της δικής μας πλευράς, και την ίδια στιγμή να του λέει ο κύριος Γκουτέρες, δέχεσαι να συνεχίσουμε από εδώ που εμείναμε στη βάση του πλαισίου μας και η αντιπρόταση του να είναι ότι θέλει να ανοίξει κεφάλαια εξυπαρχής. Ναι, αλλά ο κύριος Γκουτέρες αναφέρθηκε σε νέες ιδέες σε αυτό το πλαίσιο και ο πρόεδρος θεωρεί ότι αυτή η ιδέα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, το ενέταξε σε αυτό κύριος, το πλαίσιο. Ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι θα γίνουν αποδεκτές και νέες ιδέες, διότι προφανώς κάποιες από τις πλευρές, εγώ λέω και οι δύο πλευρές, επήγαν και του είπαν ότι έχουμε και νέες ιδέες. Θα σου πω ένα παράδειγμα σε αυτό που έχετε πει. Όλη η επιχειρηματολογία του Προέδρου στηρίζεται στο εξής. Ότι θα φύγουμε εξουσίες και ανταυτού ουσιαστικά στην κεντρική κυβέρνηση στις εξουσίες, στις αρμοδιότητες που θα μείνουν, οι Τουρκοκύπροι δεν θα έχουν λόγο ή θα έχουν μικρότερο λόγο. Ξέρετε τι του απάντησαν ήδη ο κύριος Ωζερσάη? Ότι και μία αρμοδιότητα να μείνει,
εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε τον λόγο που θέλαμε να έχουμε. Άρα, ενώ ο ίδιος λέει ότι το πρόβλημα είναι η ασφάλεια και εγγύσεις, και ενώ μπορούσαμε να επικεντρωθούμε εκεί, φεύγει, μετατρέπει το πρόβλημα ότι τάχατες είναι πρόβλημα εξουσιών της κεντρικής κυβέρνησης που είναι εντελώς λυμένο, ανοίγει μια συζήτηση που δεν απάντησε χτες. Δηλαδή, πώς γεννήθηκε όλη αυτή η περιραίουσα για τα δύο κράτη, για τη συνομοσπονδία, γιατί ο κύριος Όζερσάι λέει ότι στο παρασκήνιο συζητούμε έξω από το κουτί και δεν έχει σημασία η ονοματολογία της λύσης. Δεν έπρεπε να απαντηθούν αυτά τα πράγματα ενώπιον του Κυπριακού λαού. Δεν έπρεπε να απαντήσει ο πρόεδρος στις κατηγορίες πολλών εφημερίδων ότι ο ίδιος θέτει ζήτημα δύο κρατών και συνομοσπονδίας σε πολλούς συνομιλητές του. Λοιπόν, καταληκτικό σχόλιο, τι κρατάμε? Πολύ σύντομα. Εντάξει, πρέπει να αναφερθώ κι εγώ σε αυτόν τον περιστατικό που έγινε πριν. Θεωρώ ότι η δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει δημόσιος διάλογος και συζήτηση. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε στην αναπληρωτή κυβερνητικών εκπρόσωπων, αλλά στην απόφαση αυτήν του Προεδρικού να μονολογούν και να απέχουν από το παρακαλώ διάλογο. Παρακαλώ το καταληκτικό σας σχόλιο. Ναι, ειδικά όταν ο Πρόεδρος έκλεισε τη χθεσινή του διάγγελμα στον Κυπριακό Ελληνισμό, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις για δογμάτιστο και δημιουργικό διάλογο και να συναμορφώσουμε θέσεις. Αυτά δεν γίνονται με μονολόγους. Η ουσία χθες ποια ήταν? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώσει για αυτή τη νέα ιδέα, την οποία είχε η πρόταση καλύτερα, την οποία είχε συζητήσει με τον κύριο Τσαβούσογλου, με την κυρία Λουτ, με τον κύριο Ακιντζή, με ξένους ηγέτες και πρέσβεις, αλλά όχι με το Εθνικό Συμβούλιο. Αυτή λοιπόν η ιδέα δεν αναπτύχθηκε όπως αναμέναμε, δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα. Χαρακτηριστικά, το σημείο ε του Προέδρου που αναφέρει τις εξουσίες οι οποίες θα παραμείνουν στο κεντρικό κράτος, αναφέρει όποιες άλλες εξουσίες κριθούν ως απολύτως αναγκαίες. Αυτό και μόνο δεν απαντά σε τίποτα. Εμείς επιμένουμε. Ο στόχος της λειτουργικής λύσης και να αποφευχθούν τα διέξοδα δεν επιτυχάνεται με το να αποκεντρώσουμε κάποιες όχι και τόσο σημαντικές εξουσίες. Δηλαδή, αν το Συμβούλιο Αποχετεύσεων ή οι κομμωτές θα διαχειριστούν τα δύο πολιτείες. Αναφέρθηκε σε άλλο παράδειγμα για τον αγωγό, όχι στους κομμωτές. Δεν επιλύουν. Η ουσία είναι να βρεθεί εκείνη ο μηχανισμός της αποτελεσματικής συμμετοχής χωρίς να υπάρχει παράθυρο για διέξοδα. Αυτό δεν έχει εξευρεθεί ακόμα, δεν υπάρχει τέτοια σύγκληση. Γιατί συζητούμε λοιπόν το γλάσο του γλυκίσματος πριν να φτιάξουμε το γλυκίσμα? Και κλείνουμε μαζί σας, κύριε Χρυσοφίδη. Δύο πολύ σύντομα σημεία. Το πρώτο, διότι θέλω να απαντήσω και για τον East Med. Λέει ότι οι Τουρκοκύπροι θα έχουν λόγο ασφαλώς, είπε ο κύριος Αναστασιάδης χτες, για τα ζητήματα που είναι ουσιαστικής σημασίας για εκείνους. Δηλαδή κρίνουμε ότι το φυσικό αέριο οι Τουρκοκύπροι αύριο θα μπουν είναι δευτερευούσης σημασίας για εμάς και δεν θα έχουν λόγο. Εκείνο το οποίο θέλω να πω συμπερασματικά είναι ότι είδαμε έναν κύριο Αναστασιάδη χτες, ο οποίος ανεπρόσθεσε κάτι καινούργιο στην όλη συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις, τις κρίσιμες εξελίξεις στο Κυπριακό, είναι η αμηχανία του να απαντήσει το ερώτημα πώς προχωρούμε συγκεκριμένα, τι όραμα έχουμε και πώς επιτυχάνουμε το στόχο να γλιτώσει ο τόπος από την κατοχή και τη διχοτόμηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Χρυσοφίδη, σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνιάδη. Δελτίο ειδήσεων με την Ευτυχία Ανδρέου. Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Τα χαρτιά του άνοιξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επεξήγησε την πρότασή του περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας.